Ξεκινάει το 2, Γιάννη. Γιάννη. Γιάννη! Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι τα νέα των 7, αποκλειστικά στις 3. Είμαι ο Αριστείς Γιαλαμπάς. Χθες πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας και το ετήσιο ξεστόλισμα της κεντρικής πλατείας του Παγκρατίου Αρκαδίας, του χωριού μας. Ένα ατυχές περιστατικό όμως χάλασε το εορταστικό κλίμα. Ο Δήμαρχος, ο Αθανάσιος Καρσελάς, συνειδητοποίησε στα μισά ότι έκοβε μεγάλα κομμάτια της πίτας και έτσι δεν θα έφταναν για όλους. Άρχισε λοιπόν να κόβει όλο και μικρότερα κομμάτια, καταλήγοντας όλος να κόβει σελίδες, όπως σχολιάστηκε αργότερα αρνητικά από τα πηγαδάκια στην πλατεία. Το τελευταίο και κατά κοινή ομολογία μικρότερο και πιο φτωχικό κομμάτι εναποδέθηκε σε πλαστικό πιάτο, αφήνοντας πίσω δύο άτοχους συντοπίτες μας, οι οποίοι δεν μπορούσαν να φάνε κομμάτι βασιλόπιτας. Όπως δήλωσε αποκλειστικά στο κανάλι μας και στο δελτίο μας ο Δήμαρχός μας, ήταν πάνω από τις δυνάμεις του. Το ζήτημα όμως δεν έληξε εκεί, αφού ο ένας εκ των αδικηθέντων διεκδίκησε το κομμάτι του Χριστού και ουχή του σπιτιού, το οποίο είχε κλαπεί από άλλο κάτοικο νωρίτερα, και προκλήθηκε σ' άλλος για το κομμάτι του Χριστού, όχι για το κομμάτι του σπιτιού. Αυτό δεν μάθαμε τελικά ποιος τον πήρε. Για να εκτονώσει την κατάσταση, ο αστυνομικός μας διευθυντής, ο Πασχάλης ο Κρίνος, σήμερα να ξεκινήσει το ξεστόλισμα νωρίτερα από το κανονικό του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Για το ξεστόλισμα του δέντρου τηρήθηκε αυστηρή τυπική σειρά, πρώτα τα φώτα, μετά τα μπαλάκια και τέλος τα αστέρι. Σιγά, Σοφία. Για τις υπόλοιπες γυρλάντες, φωτάκια και λαμπιόνια της πλατείας δεν υπήρξε σειρά και καλέστηκαν οι κάτοικοι να τα μαζέψουν όπως αυτοί επιθυμούσαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά στη μία το μεσημέρι της επόμενης μέρας. Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή «Η Εκκλησία και η Προσευχή». Στη σημερινή εκπομπή εξετάζουμε την προσευχή ως επέκταση του ανθρώπου και ως γέφυρα επικοινωνίας αυτού με τον Θεάνθρωπο, έτσι όπως ορίζεται από τη Βίβλο και τα Ιερά Κείμενα της Ορθοδοξίας. Στα καλλιτεχνικά νέα, στα μέρη μας βρέθηκε ο γνωστός ηθοποιός, δραματουργός, φιλάνθρωπος και φιλέλληνος Tom Hanks. Ο γνωστός πρωταγωνιστής ταινιών όπως Τέρνατ και Χούλιο και Νέα Φιλαδέλφια βρέθηκε κοντά στο όμορφο χωριό μας και απείλαψε τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Στην Αντίπαρο, όπου και έμεινε, φωτογραφήθηκε με τον απλό φτωχό κόσμο του μεροκάματου και της σούπας και ένιωσε την άβρα του Παγκρατίου Αρκαδίας, το οποίο άλλωστε δεν απέχει παρά μόνο 4 ώρες με το καράβι, μετά 5 ώρες με το λεωφορείο και μετά μια ωρίτσα δρόμος μέχρι το καφενέ του Γιάννη του Αλαμάνη, όπου συνηθίζεται να μαζευόμαστε Σαββατοκύριακα. Και τώρα μερικές κουβέντες για το σπόσορά μας. Μισό λεπτό, μην έχω κοντώσει και το κείμενο. Καταστήματα αθλητικών ειδών Παχτούρης. Σπορ, αξεσουάρ, κυνηγητικά και ταξιδιωτικά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Θες LVLS, Παχτούρης. Θέλεις σακ μπαγάζ, Παχτούρης. Θες καραμπίνες, Παχτούρης. Θες στυλ, Παχτούρης. Παχτούρης. Όλη η άθληση κάτω από μία στέγη και τα ταξίδια και τα κυνηγητικά όλα που έχουμε. Συνεχίζουμε. Σε αθλητικές ειδήσεις, 4 νέες βρισχές ανακαλύφθηκαν την Κυριακή στον αγώνα του Ποιμενικού Παγκρατίου και του Χρήσανδου Μακρακόμης, δικαιώνοντας όσους επέλεξαν τον τοπικό αγώνα για να περάσουν το απόγευμα της Κυριακής τους. Δεν μπορούμε να τις πούμε γιατί μας βλέπουν και μικρά παιδιά που δεν έχουν μάθει ακόμα τις βασικές βρισσές και δεν μπορούμε ξαφνικά να τους ανεβάσουμε επίπεδο χωρίς προειδοποίηση. Για να μην σας κρατάμε όμως αγωνία, θα ας πούμε ότι μία τελειώνει σε όλη, η άλλη αρχίζει από πούστο, η τρίτη περιέχει μέσα τα δίφρογκα τσ και μπ, τα δίφρογκα, τα δίφθογκα. Και η καλύτερη αναφέρεται σε συγγενικό πρόσωπο παίκτου με τη συνήθεια να του μαγειρεύει και να του μεγαλώνει τα παιδιά. Δεν γίνανε Ποιμενικός Παγκρατίου για τα πρωταθλήματα. Δέος και ένα τριχύλα. Επιστρέψαμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Με ρωτάτε στα μηνύματα που μου στέλνετε από τα κινητά σας τηλέφωνα και από τα emails για την γιόγκα και τις σατανικές της και ιδωλολατρικές της προεκτάσεις. Ισχύει σύμφωνα με τη θρησκεία μας ότι είναι μία μέθοδος και μία πρακτική που οδηγεί σε δρόμους αμαρτωλούς, αυτά που χαιρετάνε τον ήλιο. Στο μέτωπο της κίνησης σοβαρά προβλήματα προκάλεσε και πάλι το φορτηγάκι του Γιώργη του Σκεμπέ στη γωνία των οδών Γιώτη και Νοταρά Γάμα, μιας και ακόμη μια φορά κατέβηκε να πάρει τυρόπιτα από το φούρνο, αλλά μετά τον κάλεσαν από το καφενείο απέναντι και κάτσε να πιει ένα καφέ με το γρηγόρο των Μπελόνια της Κατίνας. Το κυκλοφοριακό έμφραγμα που δημιουργήθηκε προκάλεσε ουρά 5 οχημάτων και έκανε το γύρο της περιοχής. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αυτές τις μέρες, Σοφία.
Σοφία. Κάπως έτσι ήταν ο στόχος του δελτίου μας. Από όλους εσάς και όλους εσές, για όλους εμάς και όλες εσές. Καλό βράδυ. Ακολουθεί η ταινία Περιπέτειας και Δράσης, Όλυμπος, φωνικό, στη Φωλιά των Θεών, με τη Λιδία Λενώση. Καλό βράδυ.